Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, on time, μέρος δεύτερο στην τηλεόραση του Atlas και σεισμό στην πολιτική σκηνή της χώρας προκαλεί η γνωμοδότησή του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, του κυρίου Ισίδωρου Ντογιάκου, με την οποία κατ' ουσία βάζει φρένο στην ενημέρωση των πολιτών από την ΑΔΑΕ για τις παρακολουθήσεις. Σύμφωνα με τον κύριο Ντογιάκο, η ΑΔΑΕ δεν χρειάζεται να απευθύνεται στους παρόχους, αφού ούτως ή άλλως ενημερώνεται για τα βουλεύματα που δίνουν το πράσινο φως για την παρακολούθηση του υπόπτου, είτε για θέματα ασφαλείας, είτε για τη διακρύβωση ποινικών εγκλημάτων. Ακόμη, σύμφωνα με τον εισαγγελικό λειτουργό, μόνο ο θυγόμενος μπορεί να κάνει αίτημα για να μάθει αν ήταν η παρακολούθηση και όχι κάποιος άλλος αντί αυτού. Όπως έκανε δηλαδή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προημερών με το αίτημα το οποίο υπέβαλε στην ΑΔΕ. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταύρωσαν τα ξύφη τους μετά την δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος κάλεσε τον δικαστικό λειτουργό να τον συλλάβει. Άμεσα ήρθε η απάντηση του κυρίου Γιάννη Οικονόμου, του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι τιμά τη δικαιοσύνη όταν τον συμφέρει. Ενώ είχε προηγηθεί σκληρή επίθεση του Προέδρου της ΑΔΕ, του κυρίου Ράμου, κατά του κυρίου Ντογιάκου. Ο κύριος Χρήστος Ράμος, σε οργισμένο ύφος, επισημαίνει ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν δύναται, επικαλούμενος τη γενική αρμοδιότητά του, να γνωμοδοτεί επί νομικών ζητημάτων γενικού ενδιαφέροντος, να διατυπώνει γνώμη επί της ερμηνείας και εφαρμογής διατάξεων που αφορούν στις συνταγματικές αρμοδιότητες της ΑΔΕ, πολύ δε περισσότερο να απευθύνει στην αρχή κατευθυντήριες οδηγίες και απειλώντας μάλιστα με πρωτοφανή τρόπο τα μέλη της με βαρύτατες ποινικές κυρώσεις αν ασκήσουν τις αρμοδιότητές τους με τρόπο διαφορετικό από τον από αυτόν υιοθετούμενο. Ο θεσμός των ανεξάρτητων αρχών προϋποθέτει την πραγματική και όχι απλώς τα χαρτιά ανεξαρτησία της λειτουργίας τους, δεν είναι συμβατός με την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών υποδαιμόνευση ή καθυπαγόρευση, υπογραμμίζει. Και όλα αυτά μάλιστα εφόσον στην προκειμένη περίπτωση η αρχή έχει ήδη επιληφθεί αρμοδίως συναφών υποθέσεων και διενεργεί ήδη σχετικούς ελέγχους. Ο πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής καταλήγει ότι η επίμαχη γνωμοδότηση του κυρίου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, πέρα από το γεγονός ότι νομικά δεν παράγει καμία απολύτως δέσμευση, ως γνωστό δέσμευση στην ελληνική ενωμη τάξη παράγουν μόνο οι δικαιοδοτικές αποφάσεις των δικαστηρίων, παραβιάζει εξόφθαλμα την ευθέως εκ του συντάγματος εκπορευόμενη ανεξαρτησία της αρχής, η οποία μέχρι σήμερα έχει γίνει πάντοτε σεβαστή. Η σκληρότατη κόντρα Ράμου Ντογιάκου, θα πω εγώ, και πάμε να τη συζητήσουμε, το Brand Affair, αυτό με τον καλό συνάδελφο Αλέξανδρο Διαμάντη, δημοσιογράφο από το Ethnos.gr. Αλέξανδρε, καλησπέρα, καλή χρονιά. Καλησπέρα, Σταύρο, καλησπέρα και στους ακροατές σου, στους τηλεθεατές σου καλύτερα. Ακροατές, τα είπες με τον... Με τον Χρήστο Τσαλικίδη στο Radio North. Τώρα έχουμε. Σωστά. Η δύναμη της συνήθειας, βλέπεις, από τον καιρό συνήθειας που συνεργαζόμασταν παλαιότερα. Πραγματικά. Αλέξανδρε, τι Brand Affair τώρα είναι αυτό μεταξύ Ντογιάκου Ράμου, το οποίο έχει πάρει προφανώς πολιτικές προεκτάσεις. Σωστά, σωστά. Είναι πολύ επίπεδο. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο Brand Affair Ντογιάκου Ράμου, είναι Brand Affair κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, ο κύριος Τσίπρας ζήτησε. Είπε ότι παρετείται, εν πάση περιπτώσει, της ασυλίας του, προκειμένου να έρθει να τον συλλάβει ο κύριος Ντογιάκος, ο οποίος απείλησε μέσα σε εισαγωγικά σε συλλήψεις. Τώρα στο Πασόκ. Τώρα, κυρίως... τώρα με συγχωρήσει, πολύ λαϊκισμός και αυτά όμως, Αλέξανδρε. Τώρα ελάτε να με συλλάβετε, η διεύθυνσή μου είναι προφανώς, αυτή. Προφανώς. Όπως έλεγαν κάποιοι κοινοβουλευτικοί συντάκτες, έτσι λίγο για να το διασκεδάσουμε, δεν μπορεί ο κύριος Τσίπρας να παραιτηθεί από καμία ασυλία. Η Επιτροπή Δεοντολογίας είναι η μόνη η οποία γνωμοδοτεί για το αν θα έρθει ασυλία οποιοδήποτε βουλευτή και ακολούθως η ολομέλεια, εν πάση περιπτώσει, έχει το λόγο για να πει ναι ή όχι. Οπότε καταλαβαίνεις, χρειάζεται μια διαδικασία. Αλλά προφανώς ο κύριος Τσίπρας άλλο πράγμα ήθελε να το δοτήσει. Δεν ήθελε να μείνει στο τυπικό του πώς έρεται η ασυλία ενός βουλευτή. Τώρα, νομίζω, Σταύρο, ότι υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν στην προκειμένη περίπτωση. Να βάλουμε έναν ακόμη άγνωστο χ στην εξίσωση. Μαθαίνουμε ότι την ερχόμενη εβδομάδα ο κύριος Στασούλας αναμένεται να συγκαλέσει την διάσκεψη των Προέδρων προκειμένου να γίνει η αλλαγή κάποιων μελών της ΑΔΑΕ, όχι του κύριου Ράμου, γιατί έχει λήξει η θητεία τους και επιβάλλεται η αλλαγή.
Η απόφαση θα πρέπει να είναι με τα 3/5 και εδώ υπάρχει ένα πολιτικό ζήτημα, διότι προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ θα πούνε όχι και το ΚΚΕ φαντάζομαι και το ΜΕΡΑ25, οπότε μένει μόνο η ψήφος της ελληνικής λύσης του Κυριάκου Βελόπουλου. Τώρα από την κυβέρνηση λένε ότι δεν έχουμε πρόθεση να αλλάξουμε τον κύριο Ράμο, δεν λύγει συνταγματικά η θητεία του κυρίου Ράμου, άλλων αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΔΑΕ λύγει η θητεία και θα πρέπει εκ του νόμου να υπάρξουν αντικαταστάσεις. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι υπάρχει μια προσέγγιση, κάποιοι το ισχυρίζονται αυτό, από την κυβέρνηση λένε όχι, προς τον Κυριάκο Βελόπουλο προκειμένου ο ίδιος να συνενέσει. Πρόβα για τα μετά, θα έλεγε κανείς. Ορίστε. Πρόβα και για τα μετά ενδεχομένως. Θα μπορούσε να πει κανείς ένας κακεντρεχής ενδεχομένως. Το έχουν διαψεύσει πολλές φορές από την κυβέρνηση. Καλά στην Ελλάδα, Αλέξανδρε. Στην Ελλάδα είσαι σωστά. Δεν νομίζω όμως ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Τουλάχιστον με βάση τις δημοσκοπήσεις έτσι όπως αποτυπώνονται αυτή τη στιγμή. Ναι. Οπότε για να επιστρέψω στο προηγούμενο θέμα, υπάρχει μία. Είπες και εσύ μία. Μια προσέγγιση, αλλά υπάρχει και από την άλλη πλευρά άλλη μια προσέγγιση, να το θέσουμε διαφορετικά. Μπορεί κανείς να το πει και αυτό μια πρόβα ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ. Έχουν μια κοινή στάση απέναντι στην υπόθεση των υποκλοπών και δει στην παρέμβαση του κύριου Ντογιάκου. Και σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης ξέδωσε μια ανακοίνωση, έκανε μια σκληρή δήλωση, στην οποία έψεξε την κυβέρνηση, λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση προσβάλλουν βάναυσα τους θεσμούς στο βωμό της συγκάλυψης και δεν επιτρέπουν στον κύριο Ράμο, τον οποίο το χαρακτηρίζουν έντιμο δικαστή, να ηγείται μιας ανεξάρτητης αρχής. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω, Σταύρο, ότι θα έχει συνέχεια η συγκεκριμένη υπόθεση και κοινοβουλευτικά σε πολιτική. Να δούμε να υπάρξουν και εξελίξεις σε ό,τι αφορά την έρευνα του κύριου Ράμου. Δηλαδή, έχει πάει ήδη προς τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Υπάρχει αυτή η γνωμοδότηση του κύριου Ντογιάκου. Νομίζω ότι δεν θα σταματήσει ο κύριος Ράμος την έρευνα, αν και πολλοί στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι αυτές οι διευκρινήσεις, αν μπορώ να τις πω έτσι σε εισαγωγικά, του κύριου Ντογιάκου, η γνωμοδότηση η οποία έβγαλε, ήταν ένα μήνυμα τόσο προς τον ίδιο όσο και προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μήπως ήταν και ένα μήνυμα, να το πάμε λίγο πιο βαθιά, Αλέξανδρε, και προς εταιρείες, δηλαδή τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας, αλλά και ενδεχομένως προς κάποιους με βαθύ λαρίγγι μέσα στην ΕΥΠ, αυτά για τα 10 χρόνια κάθερξη. Θα μπορούσε. Πάντως, ο κύριος Ντογιάκος, ως προς, να το πω έτσι, την ουσία της υπόθεσης, έχει δίκιο. Όντως άλλαξε ο νόμος. Άλλαξε πρόσφατα, έτσι, πριν περίπου 1,5 μήνα. Και χρειάζεται, απαιτείται το τριμελές αυτό όργανο προκειμένου να αρθεί το απόρριτο και να πάρουν στα χέρια τους το αποτέλεσμα του, αν υπήρξαν καταγραφές και από ποιον και πώς και τον τρόπο. Έχει δίκιο σε αυτό ο κ. Ντογιάκος. Ωστόσο, είναι άλλο το να κάνει μια τέτοια γνωμοδότηση, άλλο το να έχει δίκιο στο τυπικό της υπόθεσης. Διότι θυμίζω ότι όντως ο νόμος άλλαξε πριν 1,5 μήνα, είχε ψηφιστεί τότε από τη Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος ο κύριος Ράμος τότε, θυμίζω, στην συνεδρίαση της σχετικής επιτροπής, της αρμόδιας επιτροπής, είχε εκφράσει τις επιφυλάξεις του λέγοντας ότι δεν προκύπτει κάπου από το Σύνταγμα ότι χρειάζεται μια τέτοια αλλαγή του νόμου σε ό,τι αφορά το πώς η ΑΔΑΕ θα μπορεί να πάει στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ή οπουδήποτε αλλού προκειμένου να ενημερωθεί για τυχόν υποκλοπές ή τυχόν συνακροάσεις. Πάντως, πιστεύεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιμείνει και το ΠΑΣΟΚ πλέον να επενδύει πολιτικά στο θέμα των υποκλοπών? Γιατί, Αλέξανδρε, εγώ διαβάζοντας τουλάχιστον τις δημοσκοπήσεις αλλά και πώς ακούω από τον κόσμο, δεν βλέπω να τους βγαίνει. Δεν τραβάει δηλαδή πολιτικά μιλώντας ή αν θες εκλογικά μιλώντας. Πολιτικά είναι ασφαλώς ένα μείζονο σημασία ζήτημα, δεν το συζητάμε. Αλλά εν όψη εκλογών δεν τραβάει πολύ ως θέμα, Αλέξανδρε. Αυτό τουλάχιστον διαβάζω εγώ. Έχεις δίκιο αυτό, αλλά εγώ θα σου αναστρέψω το ερώτημα και θα σου πω για ποιον λόγο να το αφήσει το ζήτημα. Ναι, όντως δεν τραβάει. Παρ' όλα αυτά είναι ένα ζήτημα δημοκρατίας. Αδιαφυσβήτητα. Σαφώς. Ίσως γιατί. Δεν χάνει όμως κιόλας. Δεν χάνει, αλλά από την άλλη μεριά, μήπως η ατζέντα των εκλογών θα έπρεπε να είναι περισσότερο ακρίβεια πληθωρισμός παρά μια επένδυση, μιλώ για την αντιπολίτευση. Ίσως, Σταύρο, νομίζω ότι δεν έχουν να επενδύσουν και πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι η κυβέρνηση, τουλάχιστον σε γενικές γραμμές, έχει καταφέρει να τα περιορίσει. Τόσο τον πληθωρισμό,
ενώ μέσω των μέτρων. Ο πληθωρισμός παραμένει, ωστόσο τα μέτρα τα οποία έχει λάβει έχουν καταφέρει να μην έχει μεγάλο αντίκτυπο στην τσέπη των πολιτών. Είναι ένα θετικό σημάδι αυτό από την κυβέρνηση. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι δεν υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών εκεί για την αντιπολίτευση. Ναι, μεν θα μπορούσε να προτείνει, αλλά ξέρεις, είναι πολύ εύκολο το επιχείρημα της κυβέρνησης να πει ότι πετάτε μέτρα στον αέρα, κοστολόγητα, δίνετε λεφτά, ενώ ήσασταν κυβέρνηση και κάνατε τη μεγαλύτερη, φορολογήσατε το περισσότερο από κάθε άλλη κυβέρνηση τους Έλληνες πολίτες. Σε αυτό νομίζω θα πρέπει να πιστώσουμε ένα πόντο στον Πρωθυπουργό. Παρ' όλα αυτά, νομίζω και θεωρώ ότι θα το πάνε μέχρι τέλους. Θυμίζω ότι το σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή που κυριαρχεί και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και παντού είναι το δικαιοσύνη παντού και με αυτό θα πορευθεί. Δικαιοσύνη παντού προφανώς δεν εννοεί μόνο στην υπόθεση Ντογιάκου, εννοεί σε όλο το φάσμα της ελληνικής πολιτικής σκηνής και φυσικά και στην οικονομία, έτσι. Κρίνεις, Αλέξανδρο, ότι πλέον οι γέφυρες μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ έχουν διαραγεί πλήρως? Καθώς διαβάζω εδώ και την απάντηση του Γιάννη Οικονόμου στην ανακοίνωση του κυρίου Ανδρουλάκη, την οποία προανέφερε, ο Ανδρουλάκης ομολογεί ότι θέλει μια δικαιοσύνη à la carte. Έχουν κλείσει οι δρόμοι? Όχι, Σταύρο, κανείς δεν μπορεί στην Ελλάδα. Βρισκόμαστε, το είπες και εσύ μόνος σου νωρίτερα. Ποιος μπορεί πριν από μερικά χρόνια θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα μπορούσαν να συγκυβερνήσουν ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία? Έτσι, δύο εχθροί, θυμάται κανείς τα παλαιότερα, εγώ δεν τα έχω ζήσει, αλλά μου τα έχουν περιγράψει, τα πράσινα και τα μπλε καφενεία. Κι όμως πέρασαν τα χρόνια και φτάσαμε σε σημείο, σε ειδικές συνθήκες βέβαια, να συγκυβερνήσουν. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει αυτή τη στιγμή τίποτα. Δεν μπορεί να αποκλειστεί ακόμα και μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Υπάρχουν και δημοσιεύματα τα οποία λένε ότι να παραμείνουν στις θέσεις τους ο κύριος Δένδιας και ο κύριος Παναγιωτόπουλος με δεδομένη την τουρκική προκλητικότητα, την οποία πρέπει πάντα να την έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Είναι αποκλείεται όσο πλησιάζουν και οι δικές μας εκλογές, αλλά και αυτές της Τουρκίας, οι οποίες θυμίζω μπορεί να γίνουν να είναι και πρόωρες, το είπε ο κ. Ερντογάν, έτσι για να προλάβει, γιατί θυμίζω ότι δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη επικεφαλής της αντιπολίτευσης στην Τουρκία. Οπότε σπέβδει ο κ. Ερντογάν να προλάβει και αυτό μέχρι κάποιος να έρθει, να υπάρξει αλλά μια εκεί, δήμωση. Αλέξανδρε, εκεί έχουν και κάποια άλλα θέματα. Είχαν χρόνο για να βρουν αρχηγό στην αντιπολίτευση στην Τουρκία, απλά είναι τέτοιες οι κόντρες. Οπότε δεν μπορούν εύκολα να επιλέξουν και δεν θέλει και ο κύριος Κιλιτσδάρογλου να αφήσει σε κανέναν άλλον τον χώρο. Εκεί υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα στην τουρκική αντιπολίτευση. Άρα μπορεί να έχουμε έναν Απρίλιο όμως με εκλογές και εδώ και στην Τουρκία. Εκεί. Ακριβώς. Γι' αυτό κιόλας υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα, κάποιες διαρροές, να τις πω έτσι, ώστε να παραμείνουν τουλάχιστον αυτοί οι δύο υπουργοί που έχουν διαχειριστεί. Ναι. Σχετικά καλά, θα έλεγε κανείς. Λογικό το ακούω πάντως. Λογικό ακούγεται. Ακριβώς. Δεν ξέρω αν θα συνενέσει σε αυτό η αντιπολίτευση. Θα πρέπει να υπάρξει μια ζήμωση. Ωστόσο, τώρα για να επιστρέψω σε αυτό που μου είπες. Νομίζω ότι ένα πολύ βασικό στοιχείο το οποίο το συμπεριλαμβάνουν, το έχουν υπόψη τους και τα κομματικά επιτελεία, είναι το γεγονός ότι οι πολίτες δεν θέλουν ακυβερνησία σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, εικάζω ότι αν υπήρχε ένα ερώτημα, θέλετε ακυβερνησία ή μια συγκυβέρνηση, για παράδειγμα, το λέω εντελώς τυχαία, Μέρα 25 με Κουκουέ, θα προτιμούσαν ακόμη και αυτή τη συγκυβέρνηση. Ο κόσμος είναι δεδομένο ότι αποζητά τη σταθερότητα, αποζητά κυβερνήσεις τετραετίας, δυνατές κυβερνήσεις, να μην υπάρχει και όχι μόνο ο κόσμος, και οι επιχειρηματίες και ο απλός πολίτης. Γιατί καταλαμβάνεται κανείς ότι μια πολιτική αστάθεια συμπαρασύρει και όλους τους τομείς της κοινωνίας, οικονομία, τουρισμό, τα πάντα. Και θυμίζω ότι φτάνουμε και κοντά στις καλοκαιρινές διακοπές, που σημαίνει ότι η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας θα πρέπει πάση θυσία να λειτουργήσει. Γι' αυτό λέω ότι δεν ξέρουμε ποιες ακριβώς θα είναι οι συνθήκες που θα έχουν διαμορφωθεί σε 3, 3,5, 4 μήνες τη δεδομένη στιγμή και το τι θα αποφασίσουν τα κομματικά επιτελεία. Σίγουρα πάντως το μουτζούρι θα τον πάρει ο κύριος Ανδρουλάκης, είτε στην περίπτωση που χρειαστεί, που κληθεί να απαντήσει στο αν θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, είτε στην περίπτωση μιας κυβέρνησης, μέσα σε εισαγωγικά να τη βάλω έτσι, ιτημένων. Είναι και αυτό πάνω στο τραπέζι. Τώρα εσύ εκεί στα κέντρα αποφάσουν, Αλέξανδρε, οι εκλογές κάπου εκεί, 9 Απριλίου. Νομίζω ότι πλέον έχουμε φτάσει, έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Σταύρο, το είπε και ο Πρωθυπουργός στην πρόσφατη συνάντησή του με τον κύριο Κουτσούμπα. Μια εβδομάδα πριν, μια εβδομάδα μετά, νομίζω δεν έχει και ιδιαίτερη αξία. Η κυβέρνηση ολοκληρώνει συνταγματικά την τετραετία. Δεν είναι προώρες εκλογές, είναι εκλογές. Είναι κανονικές εκλογές μετά από πολλά χρόνια.
που φτάνουμε μετά από όχι πολλά χρόνια, με συγχωρείς, υπό συνθήκες κανονικότητας, εν πάση περιπτώσει. Μα από τις λίγες κυβερνήσεις που εξαρτούν τετραετία πάντως. Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο στην Ελλάδα. Ναι, σωστά, σωστά. Δεν είναι. Ειδικά στην περίπτωση των μνημονίων, όντως είχαμε πολλές ανακατατάξεις. Πάντως, θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι ο πολιτικός χρόνος έχει συμπυκνωθεί, Σταύρο, ό,τι συνέβαινε παλαιότερα σε μια τετραετία, τώρα μπορεί να το δούμε να συμβαίνει σε ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, κάπου εκεί. Νομίζω όμως ότι θα πάμε σε ένα κλίμα, να το πω σε εισαγωγικά, τοξικότητας. Έχει δίκιο η κυβέρνηση, το λένε αυτό. Νομίζω ότι το παιχνίδι θα κριθεί εκεί. Μολονότι το έχει ξεκινήσει ο κύριος Πολάκης όλο αυτό, το τμήμα το συγκεκριμένο του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι θα ανταποδώσει η Νέα Δημοκρατία. Το έκανε ήδη με την κυρία Σουλτάνα Ελευθεριάδου από τη Βόρεια Ελλάδα μετά την υπόθεση της Άννας Ευθυμίου. Προσπαθεί επί της ουσίας, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, να ισοφαρίσει μία σας και μία μας. Ναι, τώρα, βέβαια τώρα και στον κύριο Πολάκη πώς φτάσανε οι πληροφορίες, να μην ανοίξουμε την κουβέντα αυτή γιατί πολλά ακούγονται. Ας πούμε ότι έφτασε μέσω δικής του έρευνας. Αυτό. Πάμε τώρα στο άλλο θέμα, γιατί νομίζω, Αλέξανδρε, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ήθελε να το ζήσει και αυτό, να κληθεί να διαχειριστεί δηλαδή την κηδεία του τέως βασιλιά των Ελλήνων Κωνσταντίνου. Γιατί από το πρωί γίνεται μια πολύ μεγάλη μάχη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν έπρεπε ο τέως βασιλιάς να κηδευτεί με τη μέσα αρχηγού κράτους, αν όπως επελέγει να γίνει μια ιδιωτική τελετή, αν θα τεθεί ισορρό σε λαϊκό προσκύνημα, αν όχι, αν θα γίνει στη Μητρόπολη Αθηνών, αν θα γίνει δεν ξέρω και εγώ πού. Διλήμματα τα οποία όμως έχουν πολιτική σημασία σε μια περίοδο που δεν περισσεύει καμία ψήφος στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σωστά, σωστά. Έχεις δίκιο, Σταύρο, έτσι είναι. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να νομίζω να θα συμφωνήσεις και εσύ μαζί μου στο γεγονός ότι η Βασιλεία είναι πολύ μακριά από την Ελλάδα. Όποιος φοβάται την επαναφορά της, νομίζω ότι υποπέφτει σε ένα πολύ μεγάλο σφάλμα. Αυτά έχουν κριθεί, έχουν λυθεί εδώ και χρόνια και έχει τελειώσει η υπόθεση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το επικοινωνιακό επίπεδο, γιατί αυτό είναι το οποίο, εν πάση περιπτώσει, συζητάμε αυτή τη στιγμή, το είπες πολύ σωστά ότι ο τέος βασιλιάς θα ταφεί ως ιδιώτης, η ταφή του θα πραγματοποιηθεί κοντά στους προγόμενους του στο Τατόι και θα ορίστηκε ήδη δηλαδή ο ναός στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθίας θα είναι η Μητρόπολη. Τι σημαίνει τώρα αυτό, νομίζω, για να το πω έτσι μέσα σε εισαγωγικά, βάλτε ότι υπήρξε ένα deal, μια συμφωνία κυριών ανάμεσα στην οικογένεια του εκλειπώντα του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και της κυβέρνησης προκειμένου να κηδευτεί στο Τατόι μαζί με τους, τους συγγενείς του, ωστόσο να μην υπάρξει, να μην γίνει δημόσια, να μην υπάρξει λαϊκό προσκύνημα. Αυτό τώρα να κάνω μια ερώτηση, Αλέξανδρε, ειλικρινά δεν το έχω καταλάβει. Τι ακριβώς ενοχλούσε να τεθεί ισορρό σε λαϊκό προσκύνημα, δηλαδή αδυνατό να το κατανοήσω. Θα έρθουν λογικά πάρα πολλοί ξένοι ηγέτες. Θα γίνει δημοσία δαπάνη, βέβαια, έτσι. Δεν θα γίνει δημοσία δαπάνη. Το δημοσία δαπάνη προφανώς δεν ήταν για να τι δεν είχαν να πληρώσουν, αλλά γιατί θα αναγνωριζόταν ως, πάση περιπτώσει, αρχηγός του κράτους και όλα αυτά. Δεν ήταν τα χρήματα το ζήτημα. Προφανώς. Αλλά το ερώτημα μου είναι αυτό. Τι ενοχλούσε την κυβέρνηση να τεθεί ισορρός και να πάει όποιος θέλει, πάση περιπτώσει, να τον αποχαιρετήσει. Τι νόημα έχει αυτό? Νομίζω ότι θα ήταν εσφαλμένο, σύμφωνα τουλάχιστον με τα κυβερνητικά στελέχη, το μήνυμα το οποίο θα εξέπεμπε εκείνη τη στιγμή η κυβέρνηση, ότι προσκαλεί, επιστρέφει το φάντασμα, ας πούμε, της βασιλείας στην Ελλάδα, κάτι το οποίο, όπως είπα, τουλάχιστον προφανώς δεν ισχύει. Το φάντασμα εκεί να νομίζω. Αυτά είναι χήμα, αυτά είναι τώρα φαντάσματα που βλέπει η κυβέρνηση. Γιατί με την ίδια λογική, και το είπα στην εισαγωγή μου, όταν, και καλά έκαναν, εγώ θα σου πω, ετέθη, μάλλον έγινε η κηδεία, δημοσία δαπάνη στο Χαρίλαο Φλωράκη, πάλι από κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος, σε πάση περιπτώσει, συμμετείχε ενεργά στον εμφύλιο πόλεμο, έτσι. Από την, όσον αφορά σε μένα, από την απέναντι πλευρά. Με συγχωρείς πολύ. Συγγνώμη, και κάποιος θα σου απαντήσει ότι ο βασιλιάς ήταν αυτός ο οποίος ουσιαστικά όρκησε τη Χούντα. Και κάποιος θα πει ότι ο Γεώργιος Παπανδρέου ήταν ο πρώτος ο οποίος ξεκίνησε τον εμφύλιο πόλεμο. Άμα το πάμε έτσι, άμα αρχίσουμε την ιστορία. Ξέρεις, Αλέξανδρε, η ιστορία έχει πάρα πολλές αναγνώσεις. Είναι ο καθένας πώς τη βλέπει. Θέλω να πω ότι εκεί δεν οδηγούμεθα πουθενά. Αλλά έκανες δημόσια κηδεία στον Μάρκο Βαφιάδη, στο Βλάση Μπονάτσο, στη Μελίνα Μερκούρη. Ο βασιλιάς
Και στο κάτω-κάτω δεν ήταν νόημος άρχοντας αυτής της χώρας μέχρι το 67. Ρωτώ. Νομίζω δεν έχει ούτε ελληνική ηθαγένεια, ούτε και ελληνικό διαβατήριο. Εντάξει τώρα. Εντάξει. Τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι λίγο μικρότητες αυτά τα πράγματα, Αλέξανδρε. Ναι, δεν ξέρω αν είναι μικρότητες, αλλά νομίζω ότι αυτό που ουσιαστικά οδήγησε την κυβέρνηση στο να λάβει αυτή την απόφαση είναι το μήνυμα το οποίο θα εξέπεμπε και ενδεχομένως σε κάποιο κοινό το οποίο δεν είναι δεξιό, δεν είναι φιλοβασιλικό, θα ηχούσε λίγο άσχημα. Είναι το κοινό το οποίο θέλει η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή να πάρει μαζί της. Είναι το κοινό, πώς να το πω, του κέντρου. Ναι, οκ, okay, αλλά προφανώς, Αλέξανδρε, έχουν συνειδητοποιήσει ότι θα χάσουν και κάποιο κοινό από όλο αυτό. Γιατί δεν μπορεί να τους έχεις και όλους ικανοποιημένους. Προφανώς, αλλά αντιστοίχως όμως, Σταύρο. Ναι, προφανώς, είναι η στροφή. Οι άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως θα θέλανε να γίνει με τη μέση αρχηγού κράτους, αναγκαστικά. Θα ψηφίσουν οι περισσότεροι εξ αυτών, θα ψηφίσουν στο τέλος της ημέρας και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, εκτός κάποιοι οι οποίοι, ας πούμε, θα πάνε ακόμη πιο δεξιά στο κόμμα, για παράδειγμα, του κύριου Κασιδιάρη, τους οποίους πρακτικά τους έχει ήδη χαμένους, είτε η κηδεία γινόταν δημοσία δαπάνη, είτε γινόταν λαϊκό προσκύνημα, είτε οτιδήποτε. Το σημαντικό πάντως. Τη Δευτέρα δεν είναι, καταρχάς, τη Δευτέρα είναι η κηδεία, να πούμε. Ακριβώς. Τη Δευτέρα είναι, Σταύρο, θα γίνει η κηδεία, θα γίνει η εξόδιος ακολουθία, θα χωροστατήσει στη Μητρόπολη ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στις 12 το μεσημέρι. Έχουμε και την ώρα. Ναι, ακριβώς. Στις 12 το μεσημέρι. Κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει στις 12 το μεσημέρι. Έχει προσκληθεί και ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Έχει προσκληθεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης, όπως πολύ σωστά λες. Δεν ξέρουμε εάν θα παραστεί. Ξέρεις, μπαίνουμε τώρα στο επίπεδο του lifestyle, στο ποιοι θα πάνε, διότι ποιοι βασιλείς θα έρθουν. Λογικά θα έρθουν πάντως. Κάποιοι θα μας έρθουν. Φαντάζομαι ότι κάποιοι θα έρθουν, θα μπούμε στη λογική του τι φορέσανε. ξέρεις, αυτά τη ελληνική δημοσιογραφία. Να σε δω να γράφεις το Έθνος για τα καπέλα που φορούσαν οι βασίλισσες και τι στον κόσμο, Αλέξανδρε. Πραγματικά δηλαδή. Πραγματικά. Τι να πω. Μάλιστα. Αυτά. Δεν ξέρω, Σταύρο, εάν θα έρθει και να υπάρξει και εκπρόσωπος από τη βασιλική οικογένεια της Αγγλίας. Δεν ξέρω. Ακούω για τον διάδοχο Βίλιαμ, τον πρωτότοκο, ο οποίος ήταν και νονός του ο Κωνσταντίνος. Αυτό λένε, αλλά δεν ξέρουμε. Ακόμα δεν έχει κλειδώσει. Νομίζω ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα υπάρξουν εξελίξεις στο συγκεκριμένο ζήτημα. Κοίτα, λογικά θα έρθουν από τη βασιλική οικογένεια της Δανίας, σίγουρα της Ολλανδίας, Ισπανίας. Νομίζω η Σοφία είναι ήδη εδώ για να... Ακριβώς. Πάση περιπτώσει, ας αφήσουμε το lifestyle στην άκρη. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, Σταύρο. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Νομίζω τα είπαμε όλα με τον Αλέξανδρο Διαμάντη. Ακούσατε και τα άλλα αναγκαστικά. Έχουμε και τα βασιλικά τώρα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια ανάσα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε ευθύς αμέσως.